Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι όμως γιατί στον πρώτο και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο δεν υπήρχαν προφητείες. Υπήρχανε. Υπήρχαν προφητείες του πρώτου και του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου. Για πρεσβυτέρα, κάτι θέλει. Δεν υπήρχαν προφητείες για το πρώτο και το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν μας ενδιαφέρει. Ο τρίτος μας ενδιαφέρει. Αυτό εμένα όμως που με προβληματίζει είναι ότι σε κάθε εποχή παρακμής υπάρχει πολύ μεγάλη δυσιδαιμονία. Και πολλές προφητείες. Η δυσιδαιμονία αυτό είναι, οι προφητείες. Μας το είπε ένας χαίροντας, αλλά μας είπε να μην πούμε το όνομά του. Και με οκεί σου είπε τόσα πράγματα. Υπάρχουν και επώνυμες. Ο καθένας βγαίνει και λέει ό,τι θέλει. Στην πτώση της Κωνσταντινούπολης είχαν κυριεύσει οι Τούρκοι το τείχος. Και δινόταν εντολή μέσα στους πολίτες να μαζευτούν όλοι στην Αγία Σοφία, να μην αντιστέκονται, να μην πολεμήσουν, να μαζευτούν στην Αγία Σοφία, γιατί μόλις μαζευτούν στην Αγία Σοφία, θα έρθει ο Ιωάννης, ο Σωτήρας, αυτός που θα τον δεχτούν όλοι. Και μαζί με άγγελο. Θα περιμένει ο άγγελος να του δώσει το σπαθί και ο Ιωάννης θα διώξει τους Τούρκους στην κόκκινη μηλιά. Κάτι τέτοιο περιμένει και τώρα φαίνεται. Ακριβώς. Το ίδιο ραντεβού. Δεν πήγε να διορθώσουν οι κάτοικοι τα τείχη. Να βοηθήσουν στην πολιορκία, γιατί περίμεναν ότι ο Ιωάννης θα σώσει στο τέλος. Δεν πειράζει, ας μπουν οι Τούρκοι. Ο Ιωάννης όμως θα πάρει το σπαθί από τον Άγγελο και θα μας σώσει. Μα είναι κατάδια δηλαδή, να μας σώσει ο Θεός. Έλεος πια αυτές οι προφητείες και αυτή η παθητικότητα να καθόμαστε να ακούμε τι θα γίνει και θα γίνει και θα. Ένας φόβος και ένας τρόμος και να μην κάνουμε τίποτα. Βέβαια, μα θέλουμε να γίνει, αλλά όχι να κάνουμε. Τη δε εκκλησία της Ρωσίας που έλεγε ο γράφει ο Ντοστογεύσκη ότι δεν θα γίνει κράτος η εκκλησία της Ρωσίας γιατί η ρώσικη ψυχή δεν το αντέχει. Τώρα αυτό, το αντέχει σιγά. Την κάνανε κράτος τώρα, την εκκλησία της Ρωσίας. Το αντέχει σιγά. Και πριν την πτώση του Τσάρου βασίλευε ο Ρασπούτιν στην εκκλησία της Ρωσίας και αυτός προφήτευε και έκανε γιάσεις και τον είχαν για άγιο άνθρωπο. Και δεν πέθαινε κιόλας. Και δεν πέθαινε κιόλας. Δεν καθόμαστε να κοιτάξουμε τη δική μας τη ζωή που πάει από το κακό στο χειρότερο. Καθόμαστε να κοιτάξουμε την προφητεία δηλαδή για τον Ιωάννη που θα έρθει και για τον Περσέφωνη που θα έρθει και δεν ξέρω κι εγώ ποιος θα έρθει. Μα εγώ γι' αυτό. Και η δική μας η ζωή δεν βάζει χέρι άνθρωπος να την πιάσει. Πέρα από την προσωπική μας ζωή που είναι το πρώτο, αυτό που φωνάζουμε χρόνια είναι να κάνουμε κάτι εμείς, να δει ο Θεός ότι εμείς θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Εάν περιμένει τον πόλεμο να τα φτιάξει ο Θεός, εντάξει, είναι κατάντια αυτό όμως. Κατάντια του ανθρωπίνου γένους να λύνει τα προβλήματα ο Θεός. Και μην το θεωρήσετε βλασφημία αυτό που λέω. Γιατί ο Θεός βεβαίως τα λύνει πάντοτε, αλλά να τα λύνει μέσα από τη δική μας προσπάθεια, όχι από τη δική μας απάθεια ή μάλλον αδιαφορία. Ο Θεός θα τα λύσει. Σε όλες τις εποχές υπήρχαν αυτά και ξανά ήρθε ο κόσμος στα συγκαλά του. Πότε ήρθε? Μετά από πολέμους. Μόνο έτσι ήρθε. Πότε ήρθε ειρηνικά ο άνθρωπος στα συγκαλά του? Ποτέ. Λοιπόν, τι συζητάμε τώρα? Τέλος πάντων, λίγο κάπως συνετίστηκε. Κάπως για κάποια χρόνια. Μας τα έλεγε ο γέροντάς ο πατήρ Σίμων. Ναι, για να μην γίνουν, αλλά θα γίνουν. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς? Μας έλεγε ο γέροντας ότι θα έρθει η κάθαρση. Από το 80 μας τα έλεγε, όχι τώρα που βγήκανε κάθε εβδομάδα και λένε διάφορα. Από το 1980, τότε που δεν προφήτευε κανένας. Δεν υπήρχε προφητεία. Δεν άκουγες άλλα δυνηστεία στην Ελλάδα παρά μόνο στον πατέρα Σίμωνα. Και έλεγε, θα γίνει πόλεμος, παιδί μου. Τα βλέπε, αλλά με την προσευχή του, με την προσευχή άλλων πατέρων, αναβάλλεται. Πόσο θα αναβληθεί, δεν το ξέρουμε. Αλλά τι σημασία έχει αυτό? Δηλαδή εμείς επειδή λέμε θα γίνει ο πόλεμος τότε
θα σταυρώσουμε τα χέρια, δεν μας ενδιαφέρει ποιος εκλέγεται. Τώρα άκουσα πάλι μια προφητεία του πατρός Σοφρονίου. Πρόεδρε, την έχεις ακούσει? Εγώ ήθελα να ρωτήσω ανθρώπους ή είναι γιατρός εδώ? Εδώ είναι, πού είναι? Ναι, έχετε ακούσει εσείς που έχετε επαφές με το μοναστήρι? Τώρα διαδίδεται ευρύτατα και μου δώσανε ένα πολυσέλιδο φυλάδιο ότι ο πατήρ Σοφρόνιος ο Σαχάροφ έλεγε ότι το 2020 η πρωτεύουσα της Ελλάδος θα είναι η Κωνσταντινούπολη. Δεν έλεγε τέτοια πράγματα. Ο γέροντος ναι, Σοφρόνιος πρέπει... ειδικά δεν έλεγε ποτέ τίποτα από όλα αυτά. Να μας γράψετε κάτι και σας παρακαλούμε πολύ να μιλήσετε με το μοναστήρι. Δώστε το μικρόφωνο λίγο. Να μιλήσετε με τον πατέρα Κύριλο, τον πατέρα Ζαχαρία, να του πείτε γιατί είναι οξύτατο το πρόβλημα και διασύρεται ο... Συγγνώμη, το φυλάδιο αυτό ποιος το έχει διανύμει? Θα σας το δώσω. Αλλά υπάρχει και στο διαδίκτυο, νομίζω, ανερτημένη αυτή η πληροφορία. Ότι ο πατήρ Σοφρόνιος έλεγε ότι η πρωτεύουσα της Ελλάδας θα είναι η Κωνσταντινούπολη το 2020. Πότε διέρευσε και από πού αυτή η πληροφορία, δεν ξέρω. Δεν με ενδιαφέρει αυτή. Εμένα με ενδιαφέρει από πού προέκυψε όλη αυτή η φιλολογία και η προφητεία. Όχι, αυτό δεν το ξέρω εγώ, αυτό που λέτε. Του γέροντος Σοφρονίου. Εγώ δεν το ξέρω. Αυτό κάθε ξέρω. Μέρα τη διαβάζω κι αλλού. Και είχαν μην επρεθεί, ακούτε λέει. Τι λέει ο ένας και ο άλλος, παιδιά. Εάν ακούσατε από τον Άγιο Πορφύριο, από το στόμα του κάτι, το πιστεύετε. Τα υπόλοιπα αφήστε. Εδώ λένε στην πρεσβυτέρα, ο παππούλης μας είπε αυτό, άλλα αντάλλων, αντίθετα από αυτά που λέω. Ναι, δηλαδή δίκιο. Εδώ τα απλά. Φαντάσω τώρα τέτοια πρόσωπα που έχουν κύρος, το τι λέει ο καθένας. Αλλά όσα εγώ έχω διαβάσει πολλά βιβλία για τον Άγιο Σοφρόνιο, δεν έχει πει ποτέ προφητείες. Εγώ αυτό πήρα. Ωραία. Μα και αυτό και εγώ δεν ξέρω. Και άλλου συγγραφεί. Έχει γράψει πολλά θέματα, αλλά προφητείες. Και δεν τόσα χρόνια που ήταν στο Άγιο Όρο δεν είχε γράψει τέτοια πράγματα. Έτσι. Και όμως τα διαδίδουν. Ορίστε. Είναι αυτό που λέμε. Λύσαμε τα προβλήματα του παρόντος και ασχολούμαστε με τα προβλήματα του μέλλοντος. Μάλιστα. Αυτό ρωτάω κι εγώ. Λέω, ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται για το μεθαύριο δεν ενδιαφέρεται για το σήμερα. Δεν πειράζει. Είναι άνθρωποι προνοητικοί αυτοί. Ναι. Λοιπόν, σας παρακαλώ να μιλήσετε με το μοναστήρι. Το ταχύτερο να κάνει τη διάψευση. Γιατί μετά θα είναι αργά. Δηλαδή, εάν διαψευστεί μετά το 2020, θα λέει τώρα αφού δεν έγινε, λένε ότι δεν το είπε. Ορίστε, Μανέλα. Συγγνώμη, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι μέχρι και πριν κάποια χρόνια έχω εδώ και τον πατέρα μου δίπλα που του τα έλεγα και του έλεγα πραγματικά αν υπομονώ πότε θα γίνει πόλεμος. Να σε βλέπουμε λίγο, έλα από εδώ να σε βλέπουμε. Έλεγα πραγματικά πότε θα γίνει πόλεμος και να πάρουμε πίσω την Κωνσταντινούπολη και αυτά που μας είχαν πάρει και αυτά που μας ανήκουν. Όσο περνάει ο καιρός όμως, συνειδητοποιώ ότι σε περίπτωση που γίνει αύριο πόλεμος, εκτός του ότι θα φύγουν με πτήσεις τσάρτερ όλοι οι πολιτικοί. Μακάρι. Ναι. Θα είναι καλό κι αυτό. Όχι, δεν είναι μακάρι, γιατί εγώ σας λέω ότι θα την πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Την επόμενη μέρα με πτήσεις τσάρτερ θα επιστρέψουν αυτοί πάλι για να ξαναδιοικήσουν αφενός. Αφετέρου, την επόμενη μέρα που και έχουμε πάρει την Κωνσταντινούπολη και την Αγία Σοφία, θα βλέπουμε στη τηλεοράση σε απευθείας μετάδοση ο τελικός Survivor και του Power of Love μέσα από την Αγία Σοφία. Έτσι. Και επίσης ακούγουμε προφητείες που λένε ότι θα πάρουμε την Αγία Σοφία, όμως δεν βλέπουμε προφητείες οι οποίες θα λένε τι θα γίνει μετά αφού την πάρουμε. Δεν χρειάζονται προφητείες για το μετά. Ξέρουμε τι θα γίνει. Πλατεία εξ αρχείων. Ομόνια. Φτιάξαμε την Αθήνα, βλέπεις, και θα πάρουμε και την Κωνσταντινούπολη να την κάνουμε να γίνει πάλι νόρθωση. Δεν είμαστε... Δηλαδή, ούτε ελαφρώς σοβαροί.